Φίλοι μου, γεια σας. Ξεκινώντας άλλο ένα τωρινευτικό ταξίδι, θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην σταματήσουμε στον χώρο που έζησε και κοιμήθη ο αγαπητός φίλος συντωρινευτής Πορφύριος. Έτσι λοιπόν, περάσαμε από το μοναστήρι, ελπίζοντας ότι θα ανάψουμε ένα κεράκι στη μνήμη του. Εκ πρώτης όψεως νομίζαμε ότι δεν θα τα καταφέρουμε, γιατί άρχισαν να μας απαντήσουν στην είσοδο. Κάνοντας μια δεύτερη βόλτα όμως, μας είχε ανοίξει μια καλόγρια που, όπως αποδείχτηκε, ήταν η μητέρα του, μας καλοδέχτηκε. Δεν θα μπορέσω να σας δείξω εικόνες μέσα από το χώρο του μοναστηριού, καθότι απαγορεύεται η βίντεο λήψη. Εδώ είναι τα σκυλιά του που είχαμε δει πολλές φορές στη φωτογραφία. Έτσι λοιπόν, φτάνοντας στην είσοδο, θα διακόψουμε την λήψη και θα συνεχίσουμε παρακάτω το ταξίδι μας. Φτάνοντας στον Βόλο, γίναμε τρία τα μηχανάκια μαζί με τον Μητσούλα και συνεχίζουμε για το Πήλιο, που άλλου φυσικά για το φίλο μας το Φώτη. Δεν βρίσκω, άστο, πέρασα. Άστο, πέρασα. Να φύγει, μην με πάρει κάτι φορά, μην το πατήσω τουλάχιστον. Φτάσει, αφήσω πρέπει. Μαγικά! Τι όμορφα! Καταλάβατε. Φτάσαμε. Το πειρές. Το πειρές. Ναι. Και λέω... Αυτό δεν το έχω δει. Γιατί να μην δουλεύει, λέω, και με τα στρογγυλά, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν... Εννοείται με τα στρογγυλά, εδώ είναι πολύ πιο... Πιο εύκολο. Κάναμε μπανάκι του πιο... Έχω καλό μπαγκράουλ. Ευτυχώς έχεις το άσπρο μπλουζάκι και φαίνεται. Α, ωραία. Λοιπόν. Και λέω, πριν να κάνεις να δοκιμάσουμε κάτι. Α, το έκανες με τη Ζελνή. Να δοκιμάσω κάτι να τη γυρίσω. Όπως θα το... Θα δεις, θα τα κάνουμε όλα. Λοιπόν, περίμενε. Τραβάς, θα το κόψεις, εσύ ξέρεις. Βάζεις τη σφαίρα εδώ πάνω και ξεκινάει μόνη της. Γιατί να μην γίνεται και με σγούρα. Την είχα κάνει αυτή τη σγούρα. Γυροσκόπιο, γι' αυτό. Θα μπορούσε να οδηγήσει αυτή τη μύτη ο Άρης πάλι να μην γυρίσει το πλάι. Ναι, ναι. Επειδή γυρνούσε μόνη της. Επειδή είχε την ορμή της. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι του Σάκη του Ελίζου, ένα κομμάτι. Α, αυτό λοιπόν, που θα γυρνάει μόνο του. Προσπαθούσα να φτιάξω αυτή τη σγούρα που γυρνάει μόνη της ανάποδα. Και καλά. Και δες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι φαρδί και δεν γυρνάει να κάτσει στον άξονα της και να υπάρχει αυτή η σγούρα. Ναι. Ναι. Αφού υπήρχε, αυτό κάνει άλλη, έχει άλλη συμπεριφορά. Του κάνει και τις χαρακές από κάτω. Α, για να παίρνει περιστροφές. Ναι, ναι, κοίτα να δεις. Αυτό αντί για να κάτσει εδώ σαν τη σφαίρα, μπορεί να πάει μέχρι εκεί πάνω. Άγγελο Ρίγα, το φίλο από τη Θεσσαλονίκη. Την έχω σκίσει από χρόνια και είναι ξεραμένη, έτοιμη για βραχιόλια. Δεν ξενικώ, έχω φορέσει ένα ξύλο από κάτω για βάση, για να μπορέσω να βιδώσω αυτή τη βίδα και να σταθεί στην πορεία. Διαλέγω το σημείο που θέλω να φτιάξω το βραχιόλι, είναι κάπου εδώ, να αποφύγω το ρόζο,
και να πάρω αυτά τα νεράκια εδώ και το λευκό. Κάνω μια τρύπα, 6 χιλιοστά. Αυτή είναι μια τσιμεντόβιδα, στην οποία έχω προσαρμόσει ένα δαχτυλιδάκι από κοτροπαϊκή θαλάσσης και γράφω 6,2 εκατοστά, δηλαδή η τρύπα του βραχιολιού θα είναι 6,2 αυτή που θα γίνει εσωτερικά. Και αυτό γιατί έχω φτιάξει και άλλα τέτοια δαδελάκια για 6, για 6,4, για διάφορες διαστάσεις. Ανά 2 χιλιοστά. Βιδώνουμε τη βίδα με το δαδελάκι. Θα κάνει αυτή την κίνηση γύρω από το δαχτυλίδι. Αν μπει μικρότερο δαχτυλίδι, θα γίνει μεγαλύτερη η τρύπα. Αν μπει μεγαλύτερο δαχτυλίδι, θα γίνει η μικρότερη τρύπα του βραχιολιού. Συγκρατεί τώρα το κέντρο, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει βάση από κάτω, για να μην το παρασύρει μέσα το κοπτικό και να σας το διαλύσει όλα. Έτοιμο. Ούτε για λόγω το θέλει. Ένα πρόχειρο σημάδιμα με το μολύβι. Τα υπόλοιπα είναι για τον τόρνο. Το πιάνουμε εσωτερικά στο τσοκ. Μπορούμε να το πιάσουμε και σε ένα απλό τσοκ. Μπορούμε να το πιάσουμε και σε ένα τζιγκάκι ξύλινο, όπως έχω δείξει στην Κεφαλονιά. Αυτά που είδαμε στην Κεφαλονιά. Ναι, ναι. Το καλύτερο είναι αυτό, ένα τζιγκ ξύλινο που να ανοίγει, γιατί υπάρχουν διαφορετικές διαστάσεις σύμφωνα με τα δαχτυλιδάκια που έχουμε φτιάξει. Οπότε πρέπει να ανοίγει και να τα καλύπτει όλα, είναι να έχει 2-3 νούμερα σε τζιγκ. Ανοίγει με τίποτα ναι, του κουβάγια, και δεν το τραυματίζει καθόλου, ενώ το τσόκ θα το τραυματίσει. Βέβαια και για το τσόκ, αν δεν θέλουμε να το τραυματίσει, μπορούμε να βάλουμε ένα χαρτονάκι σκληρό εσωτερικά και να το πιάσει. Αλλά για πιο σίγουρη δουλειά όταν το τορνάρουμε, για να έχει δύναμη, καλύτερα είναι ένα τζιγκάκι ξύλινο. Και με αυτόν τον τρόπο τελειώνει γρήγορα με την εσωτερική τρύπα, τα αφήνει και στην άκρη ξαναστεγνώνει. Βλέπεις αν έχει καμιά ρογμή, αν αξίζει να το φτιάξεις, γιατί μπορεί να σου βγάλει μια ρογμή κάπου, ένα ξύλο. Και να μην αξίζει να σου βοηθήσει παραπέρα. Αυτός είναι πολύ λίγος χρόνος. Το κόβεις, μαζεύεις διάφορες διαστάσεις σε βραχιόλια και τα προχωράς στον τόρνο. Αυτό.
Και κάπως έτσι, αφού μας ξενάγησε ο Φώτης στο χωριό του, φάγαμε στη πλατεία. Κατά τις 3 η ώρα περίπου πήραμε το δρόμο της επιστροφής για τον Βόλο, όπου διανυκτερεύσαμε στο φίλο μας τον Νίκο. Από ό,τι καταλαβαίνετε ήταν μια υπέροχη μέρα. Ο Φώτης ανεξάντλητος δεν χόρτενε να μας δείχνει καινούργιες τεχνικές, πειράματα, παιχνίδια. Στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας λέγεται περιοχή, στο Πύλιο, κεντρικό Πύλιο σχετικά, 800 μέτρα περίπου υψόμετρο. Ένα από τα χωριά με την πιο ωραία θέα, θα τραβήξει μετά πλάνα από αλλού. Ο κύριος Φώτης Καλουβιντούρης, εξαιρετικό. Εξαιρετικό στον άνθρωπο. Αυτή είναι μια ενδιάμεση στάση με τις μηχανές, από ό,τι κατάλαβα. Πρωινό σφινάκι. Ναι, ναι. Λοιπόν, Στέφανε, δώσε μια ευχή για τους Έλληνες των Ναδόρους εδώ την ελληνική ομάδα. Προσοχή τα χέρια. Στην υγειά σας. Και κάπως έτσι πέρασε η μέρα, οργώνοντας σχεδόν τα περισσότερα χωριά του Πηλίου. Μια υπέροχη διαδρομή μέσα στα δέντρα. Αξέχαστα τοπία, αξέχαστη εμπειρία. Δεν θα μπορέσω να σας δείξω πολλά πράγματα λόγω χρόνου. Έρχεται όμως η νύχτα, όπου ο φίλος μας ο Νίκος τραγουδάει σε ένα τσιπουράδικο και θα βρεθούμε κι εμείς εκεί. Πιστεύω ότι πηγαίνοντας στο Βόλο είναι απαραίτητη η επίσκεψη στο σταθμό. Είναι ένα στολίδι με ένα έργο του Ντεκίρκο και από πίσω έχει δημιουργηθεί ένα μουσείο για τις παλιές μηχανές του τρένου. Καλημέρα σας, κύριε Νίκο. Σίγουρα η κάμερα δεν μπορεί να αποδώσει τις εικόνες που παίρνουμε. Είναι μια βουτιά στην ιστορία όλο αυτό το έκθεμα, το οποίο η αλήθεια είναι ότι είναι σε άθλια κατάσταση. Και από ό,τι θυμάμαι από το σταθμάρχη υπάρχουν και σπάνια κομμάτια. Και αφού πήγαμε λοιπόν στο σταθμό ως τελευταίος προορισμός αποχαιρετιστήριο στο Βόλο, ξεκινήσαμε για Αθήνα, παίρνοντας μαζί τις καλύτερες αναμνήσεις. Οι καιρικές συνθήκες όμως δεν είχαν τις ίδιες ιδέες με εμάς. Κατέστη σχεδόν αδύνατο μετά τα μισά της διαδρομής να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και για μας και για τις μηχανές. Μόνο και μόνο ότι εδώ έπαθα εγκάβματα στα πρώτα 150 χιλιόμετρα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Δεν συνεχίζουμε. Παίρνεις ένα τηλέφωνο, μια τρίτη μηχανή
εντάχθηκε στην παρέα μας και μετά από εκεί δείτε μόνοι σας. Αντί να πάμε στην Αθήνα λοιπόν, βρεθήκαμε στενή ευβίας με το φίλο μας τον Λάμπρο. Από τους 47 βαθμούς Κελσίου στους 30. Κάτι γλιτώνεις. Πουλόβερα έχεις φέρει. Νικολάκη, πουλόβερα έχεις, γιατί εδώ σε λίγο θέλουμε. Έχουμε το δερμάτινο. Όλα είναι οργανωμένα για αυτές τις συνθήκες. Έπεται συνέχεια. Ελπίζω να φτάσουμε μέχρι το βράδυ στην Αθήνα. Και τελειώνοντας αυτό το βίντεο, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια αποκλειστικότητα που έχει το Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων και να απαντήσω στο ερώτημα γιατί οι σφαίρες που κατασκευάζει ο Φώτης είναι τόσο τέλειες. Η απάντηση είναι γιατί δεν τις ακουμπάει χέρι ανθρώπου. Μείνετε μερικά δευτερόλεπτα μαζί μας και θα δείτε κι εσείς την απάντηση σε αυτό το ερώτημα.